Εδώ υπάρχει άλλο ένα ταμπούκι το οποίο φτάνει κάτω από την κονσόλα. Στο βάθος υπάρχουν οι δύο μπαταρίες. Είναι, αν θέλετε, το πιο στεγανό σημείο του σκάφους. Βρίσκεται στο κέντρο του σκάφους και γι' αυτό είναι εξαιρετική θέση των μπαταριών. Εδώ υπάρχει το βυθόμετρο και υπάρχουν και άλλα δύο χωράνε άνετα. Δύο μεγάλα κουτιά αποθηκευτικά όπου υπάρχουν τα δύο σωσίβια πρώτης ανάγκης για τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη και διάφορα άλλα σημεία. Ορισμένοι αυτό το ταμπούκι μπροστά το έχουν μετατρέψει σε δεξαμενή ζωντανών δολωμάτων. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, μάλλον ιδιοκατασκευή. Εδώ τώρα είναι άλλο ένα ταμπούκι το οποίο είναι επισκέψιμο και από μπροστά και από πίσω όπως βλέπετε. Εδώ είναι ο διακόπτης το on-off και είναι η επισκεψιμότητα των ηλεκτρικών του σκάφους του πίνακα και διάφορα άλλα μικροπραγματάκια τα οποία είναι δυνατόν να υπάρχουν σε αυτό το σημείο. Εδώ κάθονται άνετα ένα ή δύο άτομα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όταν η θάλασσα είναι σχετικά ήρεμη. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του σκάφους, το οποίο πολύ δύσκολα βρίσκεις, τουλάχιστον για τα δικά μου τα γούστα, είναι η μεγάλη απόσταση η οποία υπάρχει ανάμεσα από το κάθισμα αυτό και από εκεί που αρχίζει το μπροστινό ταμπούκι. Είναι ένας χώρος όπου μπορείς να τακτοποιείς πάρα πολλά πράγματα και υπάρχει το κάθισμα. Πάρα πολλοί δεν έχουν αυτή την άνεση του χώρου και είτε δεν υπάρχει καθόλου αυτό το κάθισμα, είτε ο χώρος αυτός είναι πάρα πολύ στενός, με αποτέλεσμα δεν μπορείς να κινηθείς. Αυτό είναι από τα πιο, τουλάχιστον για τις δικές μου ανάγκες, είναι από τα πιο σημαντικά μέρη του σκάφους αυτού. Εδώ φυσικά βλέπουμε τις υποδοχές οι οποίες υπάρχουν για να γίνει κρεβάτι, έτσι, και γίνεται ένα τεράστιο κρεβάτι στο οποίο μπορούν να κοιμηθούν άνετα δύο άτομα. Εδώ βλέπουμε πως έχει δημιουργηθεί το κρεβάτι, αποτελείται από δύο κομμάτια. Και το πλεονέκτημα είναι ότι παρά το γεγονός ότι το κρεβάτι είναι στημένο, το μπροστινό ταμπούκι μπορεί να ανοίξει. Και να πάρουμε ό,τι πράγματα θέλουμε και μετά να κλείσει και να παραμείνει το κρεβάτι. Το κρεβάτι συνήθως είναι στημένο όταν υπάρχει μπροστινή τέντα πλεύσης και έχει προβλεφθεί ώστε όταν ανοίγει το ύψος της τέντας πλεύσης να είναι τέτοιο, ώστε όταν ανοίγει το καπάκι του ταμπουκιού να μην εμποδίζεται από την τέντα. Στην κονσόλα βλέπουμε ότι η κονσόλα μπορεί να στηρίξει κάποιος μία καλαμοθήκη όταν είναι μόνος του και κάνει συρτή, όπου το καλάμι μπορεί να το ελέγξει άμεσα, για ελαφριά συρτή μιλάμε. Και εδώ δεξιά βλέπετε μία ιδιοκατασκευή η οποία είναι λίγο περίεργη και η οποία, αν θέλετε, κατά πολλούς ασχημένη λίγο το σκάφος, όμως έχει μια εξαιρετικά μεγάλη χρησιμότητα. Όταν πηγαίνουμε για ψάρεμα με συρτή, μας εμποδίζουν πάρα πολύ τα πλαϊνά, τα αλουμίνια αυτής της σκάφος. Οπότε αυτή η τέντα μαζεύεται και μπαίνει μια άλλη τέντα ήλιου. Εδώ τώρα βλέπετε την ιδιοκατασκευή που έχουμε κάνει για την τέντα, για να μας διευκολύνει στο ψάρεμα. Είναι μια απλή ομπρέλα θαλάσσης, την οποία έχει πει αυτό το πρόσθετο πανί, το οποίο πιάνει πίσω στο roll bar, και το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι δεν έχει πλαϊνά αλουμίνια, με αποτέλεσμα να μην εμποδίζεται καθόλου το καράβι μας κατά τη διάρκεια του ψαρέματος. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφη κατασκευή ομολογουμένως, αλλά είναι εξαιρετικά πρακτική. Αυτοί που δυσκολεύονται από τα πλαϊνά των συνηθισμένων τεντών ήλιο, νομίζω ότι θα εκτιμήσουν. Στο σημείο αυτό φυσικά μπορεί να στηριχθεί και άλλη μία καλαμοθήκη. Έτσι κάποιος μπορεί να κάνει, αν θέλει, συρτή με τέσσερα καλάμια. Ένα εδώ, δύο εδώ και δύο πίσω στα roll bar που σας έδειξα, αν πάει κάποιος παραδείγματος χάρη για τόνους.
Πάμε. Λοιπόν, αυτή τώρα είναι η κονσόλα του 680, είναι η καινούργια, αν θέλετε, κονσόλα που έβγαλε το ναυπηγείο. Είναι λίγο φορτωμένη, υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία, όλα χρήσιμα τουλάχιστον για, για μένα. Υπάρχουν τα δύο iCommand της μηχανής. Εδώ υπάρχει το GPS της μηχανής, ώστε για να δίνει για να μας δείχνει την ταχύτητα. Εδώ υπάρχει ο δείκτης του εργάτη, ανεποκατέβασμα του εργάτη. Εδώ υπάρχει το GPS και εδώ υπάρχει βυθόμετρο και GPS. Δηλαδή έχουμε δύο GPS σε περίπτωση που έχουμε βλάβει, που δεν έχουμε βλάβει στα ηλεκτρικά, αλλά έχουμε βλάβει σε ένα από τα δύο GPS, το οποίο μας συνέβη μια φορά και ήταν εξαιρετικά χρήσιμο. Εδώ υπάρχει το ραδιόφωνο, υπάρχει το VHF, εδώ υπάρχουν δύο 12V μπρίζες και έχουν προσθεθεί και άλλες δύο μπρίζες εδώ κάτω, οι οποίες είναι για τα μηχανάκια της ηλεκτρικής καθετής και της βαθιάς καθετής. Εδώ είναι η κλασική μας πηξίδα. Εδώ είναι το κλειδί της μηχανής και εδώ είναι το χειριστήριο της μηχανής, το οποίο είναι επικαθήμενο. Η κονσόλα βγαίνει και στην έκδοση χωρίς αυτή εδώ πέρα την προέκταση για τις μηχανές οι οποίες έχουν χειριστήριο το οποίο στηρίζεται στο πλάγιο. Επειδή εγώ είχα πάρει τη μηχανή με τη Verando, τα παιδιά προσφέρουν τη δυνατότητα και το χειριστήριο της Verando είναι επικαθήμενο. Υπάρχει αυτή εδώ η προέκταση, όπου έρχεται και κάθε το χειριστήριο. Το πρόβλημα το οποίο είχα εδώ πέρα είναι το επικαθήμενο της Everon, ήταν λίγο πιο μακρύ από τις Verando και γι' αυτό έγινε αυτή εδώ η προσθήκη πολυουρεθάνης για να πάρει λίγο ύψος. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι όταν είναι στο νεκρό το χειριστήριο, εδώ δεν χωράει το χέρι, υπάρχει πιθανότητα να πιαστεί το χέρι. Όμως αυτό δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα, διότι με το που θα ξεκινήσει η μηχανή και θα πάει στις 500-1000 στροφές, αυτομάτως αυτό εδώ πέρα απελευθερώνεται και δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ είναι οι διακόπτες και ένα μεγάλο πλεονέκτημα του roll bar αυτού, το οποίο υπάρχει εδώ, φαίνεται ότι όταν υπάρχει καιρός, τουλάχιστον εμένα με βοηθάει πάρα πολύ να κρατιέμαι από εδώ πέρα και να αυξομειώνω τον γκάζι με το χέρι έχοντας στήριξη, χωρίς να στηρίζομαι στο λευγέ ή στο τιμόνι. Χρειάζεται λίγο μεγάλο χέρι, αλλά εν πάση περιπτώσει εμένα αυτό το πράγμα με έχει βολέψει. Από εδώ δεξιά υπάρχει ένα χειριστήριο γκαζιού, πρόσω και πίσω, είναι για τη μικρή μηχανή. Είναι κάτι το οποίο έγινε μετά από παραγγελία, αν θέλετε, και το οποίο είναι εξαιρετικά βολικό σε περίπτωση που κάποιος κάνει συρτή, για να αυξομειώνει τις στροφές της μικρής μηχανής και να κατευθύνει το σκάφος τιμονεύοντας με τη μεγάλη μηχανή. Δεν τις έχω συνδέσει, ίσως θα το κάνω μια κάποια στιγμή, αλλά προς το παρόν δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα. Εδώ είναι το κάθισμα του κυβερνήτη, το οποίο δεν θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι από τα πιο άνετα. Από εδώ από κάτω αυτό είναι σχετικά λεπτό και μετά από ώρες οδήγησης ίσως σε ενοχλεί λίγο ο σωλήνας ο οποίος υπάρχει από κάτω. Το κάθισμα του κυβερνήτη μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το ύψος του κυβερνήτη και ακριβώς από εδώ από κάτω υπάρχει ένα άλλο ταμπούκι, το οποίο ταμπούκι είναι και αποθηκευτικός χώρος, αλλά μπορείτε, αν το ζητήσετε, να σας το μονώσουν και να γίνει ένα αυτοστραγγιζόμενο ψυγείο, όπως έχω κάνει εγώ. Έχω μονώσει τα τυχώματα και αυτό είναι ένα ψυγείο, το οποίο είναι το κύριο ψυγείο των διακοπών. Τώρα, ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε με το κάθισμα ήταν ότι αυτό εδώ πέρα το πράγμα δεν υπήρχε. Άρα, αυτός ο οποίος καθόταν εδώ πέρα ως κυβερνήτης δεν είχε από πού να πιαστεί και πιανόταν αναγκαστικά είτε από αυτό εδώ πέρα είτε αγκαλιαζόταν με το κυβερνήτη. Προσθέσαμε λοιπόν αυτό εδώ πέρα, όπως επίσης και καμιά φορά ο μεσαίος από πίσω στο κάθισμα δεν είχε από πού να πιαστεί. Οι δύο πλαϊνοί πιανόντουσαν από τα ίνοξ που σας έριξα, αλλά ο μεσαίος δεν είχε πού να πιαστεί. Τώρα ο μεσαίος μπορεί να πιαστεί από αυτό το ίνοξ, το οποίο είναι πρόσθετο με μια εξαιρετική κόλληση. Ο συγκυβερνήτης έχει δύο σημεία στήριξης και μπορεί να πιάνει. Μία άλλη χρησιμότητα αυτής της προσθήκης
είναι ότι το τραπεζάκι που σας έδειξα προηγουμένως, βγάζοντας το μαξιλάρι του συγκυβερνήτη και φέρνοντας το λίγο πιο πίσω, μπορούμε να στηρίξουμε το τραπεζάκι και να έχουμε ένα καινούριο τραπέζι πάλι στον πίσω καναμπέ, που είναι μια τεράστια ευκολία. Ένα άλλο πλεονέκτημα του σκάφους, το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό, είναι ότι μπορεί ο πίσω καναπές με μία κίνηση να γίνει κρεβάτι. Δηλαδή, παίρνετε το καναπέ, το γυρίζετε, τσακ, και έχετε έτοιμο το κρεβάτι, χωρίς πολλά. Το μπροστινό θα το πάρετε ανάλογα με τις ανάγκες σας και πώς έχετε προγραμματίσει, αν υπάρχει περισσότερα άτομα ή ανάλογα το τι ταξίδι πάτε, αν πάτε ψαρευτικό ή για ναυτικό κάμπινγκ. Εδώ τώρα υπάρχει ένα κενό που βλέπετε, το οποίο όμως κενό δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα. Έχουμε φτιάξει ένα μικρό μαξιλαράκι, το οποίο γεμίζει το κενό και το κρεβάτι είναι έτοιμο και εξαιρετικό. Προφανώς υπάρχουν και οι πλαϊνές, τα πλαϊνά κλεισίματα της τέντας, για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα δωμάτιο. Το κρεβάτι είναι πάρα πολύ άνετα. Το ύψος μου είναι 1,86, οπότε κοιμάμαι πάρα πολύ άνετα και θα μπορούσε να πει ότι κάποιος θα μπορούσε να κοιμηθεί κι άλλο ένα εδώ. Το πρόβλημα είναι αυτό εδώ το κενό το οποίο υπάρχει, αλλά νομίζω ότι δεδομένου των συνθηκών δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα. Εδώ είμαστε τώρα στο πίσω ταμπούκι, κάτω ακριβώς από το άνοιγμα του ταμπουκιού υπάρχει η θήκη για το τραπεζάκι που είδαμε, το οποίο με ένα είναι σιρταρωτό και βγαίνει πάρα πολύ εύκολα για να το χρησιμοποιήσουμε σε μία από τις δύο θέσεις που δείξαμε. Εδώ υπάρχει μια μικρή θηκούλα πρόσθετη. Εδώ από μέσα έχουμε βάλει και άλλες. Υπάρχουν τα ηχεία τα οποία είναι ναυτικά και τα οποία είναι αδιάβροχα. Εδώ υπάρχει το δοχείο του λαδιού της μηχανής για αυτούς οι οποίοι θα επιλέξουν να βάλουν τετράχρονη, αυτός ο χώρος εδώ πέρα κερδίζεται. Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο είναι το μάτι του βυθόμετρου. Το βυθόμετρο το οποίο υπάρχει είναι χιλιάρι. Το πρόβλημα είναι ότι στη θέση στην οποία βρίσκεται, επειδή κάνει πάρα πολλούς, λόγω των step, κάνει πολλούς στροβιλισμούς στο σκάφος, δυστυχώς το βυθόμετρο δεν μπορεί να δείξει πάνω από μια ταχύτητα 10-12 knots. Από εκεί και πέρα μετά, λόγω των στροβιλισμών, χάνει την εικόνα του. Και εδώ πέρα υπάρχει ο διακόπτης της βενζίνης, υπάρχει μια ρεζέρβα, η οποία ρεζέρβα είναι των 50 λίτρων, υπάρχει μόνο ένα τάγκ των 308 λίτρων. Το 8 δεν είναι τυχαίο, είναι το 8 είναι η ποσότητα της βενζίνης που δεν μπορεί να ρουφηχθεί από τη μηχανή, άρα έχουμε 300 καθαρά λίτρα βενζίνης, από τα οποία 300, τα 50 λίτρα είναι η ρεζέρβα μας. Και εδώ πέρα υπάρχει η υδατοπαγίδα, μία από τις καλύτερες υδατοπαγίδες αγοράς που έρχεται μαζί με το σκάφος, η Water Systems, η οποία έχει και οπτικό σήμα, έχει το γυαλάκι, μπορείς να δεις να μαζέψει νερό, έχει ηχητικό σήμα και από κάτω έχει μια πάρα πολύ μικρή απλή βίδα, μέσα ένα ποτηράκι μπορείς να ανοίξεις, να φύγει το νερό και να συνεχίσεις το δρόμο σου χωρίς κανένα πρόβλημα. Εκεί υπάρχουν τα σωστικά μας και υπάρχουν τα βατραχάκια από κάτω τα οποία μπορούν να αδειάζουν την καρίνα του σκάφους. Εδώ είναι οι δύο βαλβίδες, όπως σας είπα, από το αεριζόμενο step που εγώ δεν είδα κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Αυτά κλείνουν με δύο τάπες. Υπάρχουν βαλβίδες ανεπίστροφες, οι οποίες εμποδίζουν το νερό να γυρίσει, αφού η έξοδος είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού. Λοιπόν, αυτό είναι το πίσω ταμπούκι, πάρα πολύ μεγάλο. Είναι ότι πρέπει για τις ανάγκες μου. Τα ηλεκτρικά όλα δεν επισέρχονται πουθενά, δεν ενοχλούν πουθενά, έτσι. Είναι άμεσα προσβάσιμα και πάρα πολύ εύκολο. Για να πάρετε μια ιδέα το πόσο βαθύ είναι το πίσω ταμπούκι, θα μπω μέσα. Βλέπετε, φτάνει μέχρι το ύψος των μυρών μου και μπορώ άνετα
να καθίσω μέσα. Αυτό είναι το βάθος του μπουκιού. Εδώ τώρα υπάρχει ντουζιέρα, έτσι, μπορεί κάποιος να σταθεί πάνω στην πασαρέλα και να κάνει τον ντουζ του αμέσως μόλις βγει από τη θάλασσα. Και εδώ υπάρχει άλλος ο χώρος όπου υπάρχουν διάφορα σκοινιά και υπάρχει και η δεύτερη βοηθητική άγκυρα. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι εδώ πέρα, ότι αυτό εδώ πέρα το πράγμα είναι ένα πάρα πολύ λεπτό ξυλαράκι, το οποίο αν πατήσει κάποιος με δύναμη μπορεί να σπάσει, όπως το έχω κάνει εγώ. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή ήταν μια πολύ γρήγορη παρουσίαση του σκάφους, με ένα τρόπο νομίζω λίγο διαφορετικό από αυτόν με τον οποίο παρουσιάζουν τα περιοδικά. Θα έχουμε και κάποια βίντεο μετά, τα οποία θα μας δείχνουν την πλεύση του σκάφους, και ελπίζω και κάποιοι άλλοι φίλοι να τους αρέσει ο τρόπος αυτός και να μας κάνουν την παρουσίαση των δικών τους σκαφών, για να βοηθήσουμε τους φίλους οι οποίοι θα θέλανε να αγοράσουν ένα σκάφος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.